I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Λοιπόν, εγκαινιάζουμε το podcast πλέον, όπως θα γίνει το Full Court Cast, έχοντας μαζί μας αυτή την πρώτη εκπομπή σε συνοδεία βίντεο, τον Μάρκο τον Ασονίτη. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Περνάμε δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Πρέπει να μένουμε σπίτι για να ακούμε τους ειδικούς. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Πώς περνάς εσύ στο σπίτι, για πες μας. Λοιπόν, πολύ NBA 2K, διάβασμα και Netflix, σειρές και έργα. Και λίγο γυμναστική μαζί με τον Βαγγέλα. Απαραίτητη γυμναστική, έτσι. Εντάξει. Πολύ φαΐ, πολύ γυμναστική. Τι να κάνουμε, ελπίζουμε να περάσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτό, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όσο περνάει ο καιρός. Σίγουρα είναι δύσκολες μέρες, αλλά εγώ φοβάμαι πιο πολύ το μετά. Τι θα γίνει μετά. Γενικά με τον κόσμο και με τις δουλειές και πιο πολύ. Και με τη δουλειά μας. Αφήνουμε καλά φωσφαίρες. Δεν ξέρουμε πώς θα επανέλθουμε, πότε θα επανέλθουμε. Είναι μια μακρά περίοδος πλέον και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Ακριβώς. Ξέρεις, τώρα σε έχω καλέσει σε αυτή την εκπομπή. Θα πούμε κάποια πράγματα για την καριέρα σου. Θα σταθούμε λίγο στον απόψη φετινή χρονιά στην OPA Basket League. Και γενικότερα με ό,τι αφορά το πρόσωπό σου και τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Έτσι, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τότε που ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ. Στο μεταξύ, έχεις γεννηθεί στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, έχω γεννηθεί Κέρκυρα. Το 80 είμαι γεννημένος. Ναι. Έχουμε ένα κοινό. Πατέρας Κερκυραίος, η μάνα μου είναι Κύπρια. Ήρθα στα 8 στην Κύπρο. Τι κοινό έχουμε, ποιο μέρος είσαι εσύ? Και εγώ, Εφτάνησα. Κέρκυρα και εγώ, ο πατέρας μου από την Κέρκυρα. Okay. Αλλά εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κόρινθο, βέβαια, το 77, 3 χρόνια πριν από σένα. Ο Νούνος μου λέγω. Ωραία, ήρθαμε 88 στην Κύπρο, 8 χρονό. Στα 12 είχα αρχίσει, είχε δύο τριανταφυλλίδης στο γυμνάσιο. Μόλις είχα πάει πρώτη γυμνασίου. Είχαμε μπει στην ομάδα του σχολείου. Μετά αρχίσανε οι ακαδημίες Έσπερος. Είχε γίνει Παναθηναϊκός τότε. Και από εκεί αρχίσαν όλα. Μετά ενώθηκε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΛ. Ναι. Και εντάξει. Άρα, σχετική πορεία μετά. Η πρώτη σου επαφή με την καλαθόσφαιρα όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, βέβαια, είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι? Ναι, ο Παναθηναϊκός, εποχή Βασίλη Φραγκιά. Είχαμε αρχίσει με τον Κώστα Τηλεμάχου. Με τον Κώστα Τηλεμάχου, νομίζω, είχαμε αρχίσει στον Παναθηναϊκό στην πρώτη ομάδα και είχα πάει ένα χρόνο εγώ σχετική στην ΑΕΛΕΓΟ. Μαζί με τον Γιώργο τον Θηρότη. Μόλις είχαμε έρθει από ένα τουρνουά στην Ουγγαρία του 2018. Και από εκεί και πέρα πήγα πίσω στον Παναθηναϊκό, αλλά ενώθηκε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΛ. Και τότε ήταν ο Φραγκιάς προπονητής, ο Βασίλης Φραγκιάς. Που μέχρι σήμερα μιλάμε, μέχρι χτες μιλούσαμε για το πώς περνάμε. Ανταλλάζουμε απόψεις, όχι μόνο μπασκετικές, και περί ζωής και φιλοσοφίας. Εντάξει, κάπως έτσι. Και μετά ήρθε η χρονιά του Ράτζα. Ήρθε η χρονιά που η ΑΕΛ ήταν η μεγάλη δύναμη της Κύπρου. Είχαμε ζήσει τότε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Μαζί με τα άλλα τα παιδιά ήταν τότε στην ομάδα ο Κουνούνης, ο Σπύρου, ο Λόρης, ο Χατζηβασιλείου, ο Κουζαπάς, Προκοπίου, η Τάκας, νομίζω, ο Παντούρης ήταν πολύ πιο μικρή. Με Dwayne Woodward και Van Dyke. Το πρώτο μας πρωτάθλημα. Μας πάει στην έδρα στον Κεραυνό και το είχαμε πάρει στη Λεμεσό. Και το ευρωπαϊκό. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο τότε για μας. Κάθε δύο εβδομάδες ταξίδι στην Ευρώπη.
Ωραία, στο Euro Challenge ήταν νομίζω. Δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν καμία Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε, αλλά δεν πάει να ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και εντάξει, από εκεί αρχίσαν όλα. Η επαφή σου με την προπονητική πότε ξεκίνησε? Λοιπόν, 2006 είχα φύγει από την ΑΕΛ και είχα πάει στην ΑΠΟΠ στην Πάφο και μόλις ήμουνα 2 χρόνια εκεί και στα 29 είχα ένα σοβαρό τραυματισμό και άρχισα το 2009 στην αναγέννηση Γερμασόγειας στο γυναικείο. Πολύ δύσκολο κομμάτι το γυναικείο, γυναικεία καλαθόσφαιρα. Από εκεί άρχισα και μετά από τις ακαδημίες της ΑΕΛ στο εφηβικό. Είχε φύγει ο Λίνος στα μέσα της σεζόν, μόλις είχαν τελειώσει τα play-offs, ο Λίνος ο Γαβρίλ, που ακόμα είμαστε φίλοι και μιλάμε και ανταλλάζουμε και με αυτόν απόψεις. Και τότε ανάλαβα την πρώτη ομάδα. Μαζί με τον Σπύρου είχαμε φτάσει στους τελικούς. Είχαμε τελειώσει 5η εκείνη τη χρονιά. Σπάσαμε έδρα του Απόλλωνα, σπάσαμε τον Κεραυνό μες στη Λευκοσία και πήγαμε τελικούς με την ΕΘΑ τότε και χάσαμε 3-2. Mm-hmm. Ήταν ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης μαζί με τον Λιβαδιώτη, νομίζω τότε, στην προπόνηση. Ακριβώς, ναι. Μετά ήμουν ακόμα 2-3 χρόνια στα τιμόνι της ΑΕΛ, που πραγματικά είμαστε μια οικογένεια τότε. Με τους ανθρώπους της διοίκησης ήταν ο Κώστας Χριστοδούλου, ήταν ο Ανδρέας ο Μουζουρίδης τότε, που πριν πολλά χρόνια, πριν μια δεκαετία. Και πραγματικά με είχαν στηρίξει, με είχαν βοηθήσει στην προπονητική πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα έφυγα και πήγα στην Αλγερία μια χρονιά. Ήρθα πίσω, αναπτυξιακά στην Ανόρθωση 3 χρόνια και από πέρσι μέχρι φέτος τον ΑΠΟΠ. Στον ΑΠΟΠ, ο οποίος φέτος είχατε μια δύσκολη χρονιά. Ήταν η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Επανήλθε βέβαια ο ΑΠΟΠ μετά από 1 χρόνο απουσίας. Πες μας πώς την έζησες τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, για μας κάθε παιχνίδι ήταν υπέρβαση φέτος. Από την αρχή της χρονιάς, είχαμε μια εκπληκτική χρονιά πέρσι με τον ΑΠΟΠ, που ανεβήκαμε στα Σαλόνια. Αρκετά μεγάλη σχολή, να πω, με πάρα πολλές θυσίες από τους παράγοντες του ΣΝΙΝ που είναι τώρα στη διοίκηση του ΠΑΠΟΠ, που μόνο ευχάριστα έχω να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, εντάξει, παίζει ρόλο πλέον το χρήμα, το budget για κάθε ομάδα. Το μόνο θετικό φέτος είναι ότι κρατήσαμε τον κορμό τον περσινό, τα 4-5 παιδιά που ήταν. Δεν φέραμε καινούριους Κύπριους παίκτες. Μείναμε με αυτούς. Εντάξει, φέραμε 5 ξένους κανονικά. Φέραμε το παιδί τον Αγγελάκο. Κάναμε 2 αλλαγές. Προσπαθούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πλην Κεραυνού και ΑΕΚ, νομίζω εντάξει. Στα μέσα του πρώτου γύρου, δεύτερο γύρου, είμαστε τουλάχιστον ανταγωνιστικοί. Το πρόβλημα που είχαμε δει και το είχαμε συζητήσει και μαζί, Μάρκο, ήταν κυρίως τα σούτ από την περιφέρεια και κάποιο προβλήματα στην άμυνα, έτσι, στο rebound πιο πολύ θα έλεγα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον, Αντώνη. Νομίζω ότι ήταν ένα άρθρο σου και εσένα πριν λίγες μέρες. Έχει γίνει τρίποντο, αθλητικότητα και άμυνα, τίποτα άλλο. Αυτό είναι πλέον το μπάσκετ, σε συνδυασμό με τακτική. Τώρα το κομμάτι είναι, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 12-15 παιδιά για να μπορείς να έχεις ένταση στην προπόνησή σου. Εμείς τις παραπάνω μας προπονήσεις τις κάναμε την εφηβική ομάδα, που θέλω να σταθώ εκεί, γιατί υπάρχει μια καλή φουρνιά στην Πάφο από παιδιά. Φέτος στην πρώτη ομάδα ήταν ο Χαρολάμπος ο Δημητρίου, που πέρσι έπαιζε εφηβικό και είχε βγει και MVP στη δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα έχει μια φουρνιά με πολλά ταλαντούχα παιδιά, όπως είναι ο Γιώργος ο Πορφυρίδης, ο Γιώργος ο Νικολαίδης, ο Διονύσης ο Σαρίκας, ο Παναγιώτης ο Τζόλης. Δεν θέλω να δικήσω τα άλλα παιδιά. Αλλά νομίζω γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στα τμήματα υποδομών στην Πάφο. Και
παίζει μεγάλο ρόλο και ο Παναγιώτης ο Πολεμίτης, ο φετινός βοηθός μου στην ομάδα του ΑΠΟ, που πραγματικά νομίζω είναι από τη νέα φουρνιά προπονητών που πιστεύω θα τον ακούσουμε στο μέλλον. Έχει να δώσει πράγματα για τον μπάσκετ. Και γενικά σαν πάφος νομίζω πήγαμε U16 πέρσι, το πήρανε πρωτάθλημα η Ακαδημία του Άτλαντα. Πέρσι είμαστε 21-0 νομίζω στο εφηβικό από, μέχρι που είχαμε ένα-δύο τραυματισμούς και χάσαμε τον κεραυνό στα ημιτελικά. Φέτος, μετά από αυτό που έγινε, είμαστε στα ημιτελικά στο εφηβικό και θα προχωρούσαμε. Πιστεύω να πηγαίναμε τουλάχιστον τελικό με τον Αχιλιάκα Ιμακλή. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει όρεξη στην ΠΑΦΟ, υπάρχει μέλλον στην ΠΑΦΟ. Νομίζω η Ακαδημία μας έχει γύρω στα 250 παιδιά φέτος και πέρσι το ίδιο. Δεν είναι λίγο νούμερο για μια πόλη σαν την ΠΑΦΟ. Ακριβώς. Φαντάζει και μεγάλο κιόλας νούμερο για μια πόλη όπως είναι η ΠΑΦΟΣ. Αυτό γιατί έχει γίνει? Πώς έχουν προσελκυθεί τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ στην ΠΑΦΟ? Το θέμα αναπτυξιακό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Αντώνη μου, που ένα μεγάλο κεφάλαιο για να παίξει κάποιος μπάσκετ είναι οι εικόνες. Το να έχει κάποιος εικόνες, είτε λέγεται πρώτη κατηγορία στην Κύπρο, είτε λέγεται αντρική ομάδα, είτε λέγεται να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο να δουν την αντρική ομάδα ή παιδιά που θα συνεχίσουν να παίζουν, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή ήταν και η προσπάθειά μας που ανεβήκαμε φέτος στην πρώτη κατηγορία, για να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα που θέλουμε, που αγαπάμε. Και η προσέγγιση είναι, εντάξει, το μπάσκετ δίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο γήπεδο, δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση, η σωματική διάπλαση που διαμορφώνει σαν άνθρωπος μεγαλώνοντας. Είναι ένα άθλημα που σε βοηθάει γενικώς και στο μυαλό και στα θέλω σου και είναι μια μικρογραφία της ζωής. Ακριβώς. Απλά θέλω να σταθώ εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες να δουλέψουν από τις βάσεις τους. Νομίζω αυτό θα μπορέσει να ανεβάσει το κυπριακό μπάσκετ, άμα ασχοληθούμε οι προπονητές σαν προπονητές στα αναπτυξιακά, με το να μην κερδίζουμε μόνο παιχνίδια, αλλά να δημιουργούμε παίχτες που να μπορέσουν να παίξουν στη μεγαλύτερη κατηγορία της χώρας τους. Και εντάξει, δεν μου αρέσει να είμαι κατηγορηματικός, αλλά ασχολήθηκα αρκετά με το αναπτυξιακό και πιστεύω ότι, εντάξει, μία νίκη στα U14, U16, ένα πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά δεν θα τη θυμάται κάποιος. Δεν θα θυμάται ποιος πήρε το πρωτάθλημα, όσο αν έβγαλες ένα παίχτη ή δύο παιδιά που θα μπορέσουν να παίξουν στην ομάδα σου. Είναι σημαντικό η κάθε ομάδα να έχει κάποιο πρόγραμμα, να έχει ένα πρόγραμμα που να μπορεί να δουλεύει, σε συνδυασμό με την Ομοσπονδία. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει αυτό, να μπει ένας άνθρωπος που να ασχολείται μόνο και μόνο με τα αναπτυξιακά, να πηγαίνει να βλέπει τις ομάδες, τι πρόγραμμα έχουν. Εμείς σαν Ομοσπονδία θέλουμε αυτό το μοντέλο μπάσκετ. Ας πούμε, το ύψος μας, το DNA μας, η ιδιοσυγκρασία μας είναι να πιέζουμε, να κατεβάζουμε την μπάλα, να τρέχουμε. Ένα συγκεκριμένο μοντέλο μπάσκετ που να μπορούν να το δουλεύουν όλες οι ακαδημίες. Αυτό θα ήταν το ονειρικό, άμα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Κάτσα δύο πράγματα από αυτά που έχεις πει στην προηγούμενη ερώτηση. Κάτσα την τακτική και κράτησα και τον Κύπριο προπονητή. Αναφέρθηκε στον Πάνο τον Πολεμίτη. Εγώ θέλω να το γενικεύσουμε. Ξέρεις, έχεις αντιμετωπίσει φέτος αρκετούς προπονητές, αλλά και στην καριέρα σου γενικότερα. Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Πώς βλέπεις την τακτική των προπονητών σε Κύπρο και γενικότερα τον Κύπριο προπονητή? Εντάξει, νομίζω ο Κύπριος προπονητής είναι πλέον σε πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί μια ομάδα με 9 ομάδες και 5 ξένους στην ομάδα σου, το να έχεις, νομίζω είχαμε 5 Κύπριους προπονητές φέτος, 4-5, Λάμε Λιβαδιώτης, οι δύο Νικόλης Παπαδόπουλοι,
Και γενικά, ας πούμε, η ιδιοσυγκρασία μας σαν προπονητές στην Κύπρο έχουν τα παιδιά που είναι τώρα, η γενιά, η Παπαδόπουλη, ο Λιβαδιώτης, ο Παλάλας που έρχεται από πίσω, νομίζω ότι είναι παιδιά που ασχολούνται αποκλειστικά με τον μπάσκετ. Και αυτό είναι ευλογία. Ας πούμε, ξυπνάς το πρωί και δεν έχω κάτι με την υποδομή ή οτιδήποτε, αλλά αντί να ξυπνήσεις να πας να δουλέψεις κάτι διαφορετικό, ξυπνάς και σκέφτεσαι μπάσκετ. Είτε λέγεται αρχής από το πρωί, η πρωινή σου, το scouting, βγάζεις ένα πρόγραμμα πώς θα κάνεις το ημερήσιο, το εβδομαδιαίο, το μηνιαίο, το χρονιαίο, πώς θα αλλάξεις πράγματα. Αυτά νομίζω όλοι οι προπονητές, οι Κύπροι πλέον, τα κάνουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε και τον Ματσελίδη, έφυγε πέρσι, νομίζω, πήγε στο Λίβανο. Ο Λίνος τώρα είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει φύγει ο Τόνης, έχει φύγει ο... Για την Κύπρο, αυτό είναι ευλογία. Ναι. Ωραία. Εσύ έχεις φύγει και εσύ για το εξωτερικό, όπως είπες πιο πριν. Πώς έγινε αυτή η επαφή, και πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να φύγει από την Κύπρο και να πάει στο εξωτερικό? Καταρχήν είναι μια απόφαση. Δεν είναι όσο δύσκολο το φανταζόμαστε ότι φεύγω πάω εξωτερικό. Μου είχε γίνει μια πρόταση το 2014 μέσω του Isaac Wells. Τον είχα ξένο στην ΑΕΛ τότε. Είχε φύγει και είχε πάει στην Αλγερία και μου λέει «Κότς, γυρεύουμε προπονητή», μου λέει, «και τους έχω συστήσει εσένα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μιλήσεις με τον μάνατζερ». Έστειλα το CV, με ειδοποίησαν, πήγα. Ήταν μια απόφαση που δεν είναι τόσο εύκολη άμα έχεις οικογένεια. Η Αλγερία δεν είναι και μια χώρα εύκολη να πάει να ζήσεις. Ας πούμε, η Κόνσταντιν που ήμουν εγώ ήταν 99% μουσουλμάνοι. Όπως είναι κακοί οι μουσουλμάνοι, απλά ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς. Αυτό όμως μου κάνει αρκετό καλό, γιατί ήταν 100% μπάσκετ. Ήταν πρωί μπάσκετ, σκάουτινγκ, απόγευμα μπάσκετ, ταξιδεύαμε όλη μέρα. Πραγματικά είναι ευλογία για τον κάθε άνθρωπο να το γνωρίσει αυτό. Όσοι ασχολούμαστε με την καλαθόσφαιρα, φυσικά, την προπονητική. Εντάξει. Καταφέραμε, πήγαμε στον τελικό, κάναμε μεγάλες νίκες. Χάσαμε το... Ο Άιζακ χτύπησε στον τελικό, δεν έπαιξε. Θα συνέχισα την επόμενη χρονιά, αλλά τώρα είναι ο κορονοϊός, παλιά ήταν οι τζιχαντιστές. Πήρα μια απόφαση, ήρθαμε πίσω. Ξανά. Να επιστρέψουμε λίγο στον ΑΠΟΠ. Έκανες, τέλειο, η χρονιά έχει ολοκληρωθεί φέτος. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση για το μέλλον? Τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι αρκετά δύσκολη όσον αφορά το μέλλον. Πάντως, ο λόγος που ανεβήκαμε φέτος στα Σαλόνια είναι για να μείνει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ας πούμε, το κάναμε για να μείνει σε μια ομάδα που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και ανεβαίνεις σε μια φούσκα, κατεβαίνεις. Αυτό που είχαμε πει με τη διοίκηση και ο στόχος φέτος ήταν να τελειώσουμε με υγεία. Το να τελειώσεις με υγεία και να ξέρεις ότι πληρωθήκαν όλοι οι παίχτες, ότι οι Αμερικάνοι σου ατζέντιδες, τα εισιτήρια, η διαμονή ήταν μια χαρά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη τη χρονιά. Τώρα νομίζω φέτος μπήκαν οι βάσεις. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης, αλλά από ό,τι ξέρω ο Σωτήρης ο Γεωργιάδης θέλει να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Έχει έρθει και σε επαφή με την Ομοσπονδία, με τον Αντρέα τον Μουσουλίδη. Σίγουρα θα θέλουμε βοήθεια από την Ομοσπονδία, όπως μας έχει δώσει φέτος αρκετή. Όπως όλες οι ομάδες. Γιατί το οικονομικό θέμα είναι δύσκολο για την Κύπρο. Είναι δύσκολο για την Κύπρο και από τη στιγμή που ο κόσμος δεν πήγαινε στα γήπεδα. Υπάρχει το θέμα των χορηγιών που δύσκολα βρίσκονται πλέον από τις ομάδες τις μπασκετικές. Νομίζω ότι είναι ένα από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κυπριακό μπάσκετ σήμερα. Εντάξει, οι χορηγίες πλέον, το marketing είναι μέσω social media. Είτε λέγεται Facebook, Instagram. Ο χορηγός πλέον δεν θα σου δώσει λεφτά για να βάλεις πάνω στη φανέλα. Είναι δύσκολο. Και πάλι υπάρχουν ανθρώποι που, εντάξει, το κυνηγάνε, το κάνουν. Από εκεί πέρα έρχομαστε στο θέμα των ξένων παιχτών. Εγώ πιστεύω σε μια
σταδιακή μείωση των ξένων, γιατί να πας από τους 5 κατευθείαν στους 2, okay, μπορεί να γίνει, αλλά θέλουμε και εκεί προσπαίκτες. Που εκεί, αυτό που λέγαμε πριν, πρέπει στις ακαδημίες να δουλέψουμε για αυτό το μοντέλο, για το κυπριακό μπάσκετ. Για να παίξει ένας παίκτης μας στην εθνική και όχι να κερδίσει ένα παιχνίδι αναπτυξιακό. Και πρέπει να το βάλουν στο DNA τους αυτοί οι προπονητές, για να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί είτε λέγεται, να μην υποτιμάνε τις ακαδημίες, γιατί οι ακαδημίες είτε λέγεται ακαδημία U10, είτε λέγεται αντρικό, το ίδιο πράγμα πρέπει να δουλέψει. Αυτό πρέπει να είσαι. Αυτός είναι ο προπονητής. Να δούμε τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Mm-hmm. Με τους ξένους, νομίζω το χρόνο πάνε στους 4 από ό,τι έχουμε πει. Αυτή είναι η προκήρυξη. Τώρα με τον κορονοϊό δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Είναι γι' αυτό ένα ερώτημα. Βέβαια, ένα κομμάτι που πρέπει να συζητήσουμε και νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει μόνο οι προπονητές να το βάλουν στο DNA τους το κομμάτι αυτό που λέμε, αλλά πρέπει και οι παίκτες σιγά σιγά από μόνοι τους να καταλάβουν ότι πρέπει να βγουν μπροστά. Οι Κύπροι παίκτες μιλάω φυσικά. Νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί οι ξένοι, καλώς ή κακώς, οι ξένοι που έρχονται τώρα στο πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ποιοτικοί. Και πραγματικά πιστεύω ότι αρκετοί Κύπροι παίκτες είναι πολύ καλύτεροι από πάρα πολλούς ξένους από όσους έχουν έρθει φέτος στο νησί, είτε πέρσι είτε πρόπερσι. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά, τα νέα που θέλουν να ασχοληθούν με την καλαθόσφαιρα, ότι η δουλειά μέσα στο γήπεδο είναι πιο σημαντική. Να δουλέψουν. Και ο παίκτης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές, είτε λέγεται PlayStation, είτε λέγεται πολλά μαθήματα, φροντιστήρια. Πρέπει να συνδυάσουν αυτό το πράγμα. Άμα θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Ας πούμε, έχω παραδείγματα μέσα στον ΑΠΟΠ, ένα παιδί 2-3. 20 γενικό και ήταν κάθε μέρα μας στο γήπεδο μαζί, κατρικό και φιλικό. Ας πούμε, είναι απλά θέληση και προγραμματισμός, όπως όλα. Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Η θέληση είναι το νούμερο ένα, νομίζω. Δηλαδή, ένα παιδί που το θέλει, πραγματικά το θέλει, θα φανεί. Έτσι. Σωστά. Ας πούμε, αν θυμηθώ, εντάξει, κοιτάξτε, έχω ένα μότο. Δεν μ' αρέσει να τι ήσουν ή τι θα γίνεις. Τι είσαι τώρα. Για μένα αυτό μετράει πάρα πολύ. Και το τι είσαι τώρα, τα δεδομένα τώρα είναι ότι οι ξένοι που έρχονται στην Κύπρο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνω καλύτερος από αυτούς. Εγώ πρέπει να παίζω παραπάνω από αυτούς. Ας πούμε, αυτό πρέπει να περάσουμε στο DNA του Κύπριου παιδιού. Είτε λέγεται ώρες μέσα στο γήπεδο, είτε λέγεται ώρες στο γυμναστήριο. Πρέπει να εξελίσσεις. Πρέπει να προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα. Ας πούμε, αν πάρουμε στην εποχή τη δική μας, σε κάποια φάση μέσα στην ΑΕΛ που είχαμε 1 εκατομμύριο budget, ήταν, δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 Κύπροι είμαστε. Ήταν 8-9 ξένοι τότε που ήταν και η Μπόσμαν. Mm-hmm. Ωραία. Έβρισκες 2-3 λεπτά να παίξεις και ήσουν ευχαριστημένος. Τώρα έχουν αρκετό χρόνο οι Κύπροι παίκτες. Πρέπει να το πιστέψουν εκεί. Ακριβώς. Να έρθουμε και στην Εθνική Γυναικών. Την έχεις αναλάβει την Εθνική Γυναικών. Ήταν να γίνει, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Νομίζω ότι πάει για ακύρωση. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω. Το πανευρωπαϊκό των μικρών κρατών της FIBA. Τέλος πάντων, πες μας έτσι λίγα λόγια από τι έχεις συναντήσει όσες φορές συναντηθήκατε με την Εθνική Γυναικών. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέα τον Μουσουρίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον Άφη τον Αντωνίου που με επιλέξανε γιατί είναι μεγάλη τιμή να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής στην Εθνική Γυναικών. Και μου δώσανε την ευκαιρία να επιλέξω συνεργάτες και όλα τα εχέγγυα για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή παρουσία με το πρωτάθλημα που θα γίνεται στην Κύπρο. Θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε στον πρώτο όμιλο Λουξεμβούργο με Γιβραλτάρ και στον άλλο όμιλο νομίζω ήταν Νορβηγία, Ιρλανδία, Μάλτα και Ανδόρα. Ο στόχος ήταν να ανεβούμε βάθρο φέτος
Αυτή ήταν η απέτηση της Ομοσπονδίας. Εντάξει, ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή σου. Ας πούμε, 2009 που είχα σταματήσει, λέω, εντάξει, το γενικό είναι πολύ δύσκολο από άλλη άποψη, από νοοτροπίες, ξέρω εγώ, αλλά είναι μια πρόκληση για μένα φέτος αυτό. Η κλίση που μου κάνανε στην Ομοσπονδιακή με τους συνεργάτες που έχω, με τον Λαμπρία, τον Ιεροδιακό μου και τη Σκεύη. Ήδη είχαμε βάλει κάτω τα πράγματα, είχαμε βάλει κάτω τα δεδομένα. Κάναμε την πρώτη κλίση. Ωραία. Πιστεύω φέτος το γυναικείο ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό από το αντρικό. Είδαμε ομάδες ΑΕΛ, Κεραυνός, Ανόρθωση, Αναγέννηση, ΕΘΑ. Πολύ ωραία παιχνίδια. Νομίζω παρουσιάσαμε μαζί τον τελικό των γυναικών φέτος. Ήταν απίστευτο τρόπο. Παιχνίδι με ανατροπές, με μπάσκετ. Και εντάξει, υπάρχουν και κοπέλες προσωπικότητες που ζουν χρόνια είτε στον Κεραυνό, είτε στην ΑΕΛ, είτε που κάνουν πρωταθλητισμό χρόνια μαζί με, όπως είδαμε, νεαρές Κύπριες, αρκετές νεαρές Κύπριες, να μην τις ονομάσω, να μην... όπως είναι η Χριστοδούλου η Ρεβέκα, η Στυλιανίδη η Σοφία, η Δήμητρα η Παπαλά, η Κυπριανού η Ιωάννα, η Κυριάκου Παναγίου. Μιλάμε, αυτές θα είναι το μέλλον του γυναικείου μπάσκετ μαζί με τις υφιστάμενες. Είναι... εντάξει. Είναι κάτι που θα δούμε. Θα αποφασίσει η FIBA και θα μας πει αν θα γίνει το πρωτάθλημα, αλλά πολύ δύσκολο. Εδώ αναβληθήκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι, βέβαια. Να σου βάλω μια δύσκολη ερώτηση, νομίζω. Γιατί είπες όχι ξανά στο γυναικείο το 2009, τότε? Όχι, κοίταξε. Ήταν η πρώτη μου προπονητική χρονιά. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ενώ τώρα πραγματικά στην προπόνηση που έκανα στις κοπέλες και στο επίπεδο που βλέπω είναι σφουγγάρια, ας πούμε. Δείχνεις μια άσκηση και είναι... αυτό εξαρτάται πολύ και από τους προπονητές τους. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Τώρα πλέον το γυναικείο μπάσκετ στην Κύπρο είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα. Μια και ανέφερε και τους προπονητές, βλέπουμε ότι και όλες οι ομάδες έχουν αξιολογότατους προπονητές στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Μιλάμε, είναι ο Γιώργος, είναι ο Στυλιανίδης, Πιτάκας, η Σκεύη, Μιραλάης, νομίζω, ενώ κάτω άλλες ομάδες. Πιτάκας. Έχουν παιδιά που είναι στο μπάσκετ χρόνια. Αγαπάνε το μπάσκετ και αυτό φαίνεται. Φαίνεται από τη δουλειά του. Ωραία. Να μην εξαιρέσουμε τον Παντελή, τον Παντελής, πώς το λέμε, στον MJ. Ναι. Τους είπα όλους. Δεν ξέχασα κάποιον, εντάξει. Εσύ να μου πεις. Τι θες. Νομίζω ότι καλύψαμε το ευρύτερο φάσμα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι, κάτι που αφήσαμε πίσω. Τίποτα. Απλά κάνουμε υπομονή, να μένουμε σπίτια μας και πραγματικά στην αρχή το είδαμε λίγο επιφανειακά, ενώ είναι κάτι πιο βαθύ. Βλέπουμε χώρες τώρα, Ιταλία, Ισπανία και έχει πάει στην Αμερική, που πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν μείνουμε σπίτι, αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες, δύσκολο θα περάσει αυτό που περνάμε. Και πρέπει να παλέψουμε. Σίγουρα, δυστυχώς το μπάσκετ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα το μπάσκετ, μπορεί και τρίτη. Σίγουρα, ναι. Πάει. Αλλά και εμείς προσπαθούμε μέσα από το site μας, από αυτές τις μικροσυνεντεύξεις που κάνουμε, να κρατήσουμε έτσι, να αλλάξουμε μάλλον λίγο τον τρόπο, τον καταιγισμό των ειδήσεων που γίνεται από τα ειδησιογραφικά site. Αυτό κάθε ένα-δύο λεπτά που να ακούς για θάνατο ή θα πεθάνουμε ή αυτό είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε. Και καλό τον κόσμο να κάνει και τα πράγματα την ομοσπίτη πιο επικοδομητικά. Ας πούμε, πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 20 χρόνια που είμαι στο μπάσκετ που είμαι Σαββατοκύριακα με την οικογένεια. Ας πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι ενεργός προμοητής και παλιά παίκτης, πρώτη φορά Σαββατοκύριακα με τόσες πολλές ώρες με την οικογένεια. Και, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να βρούμε, να κάνουμε, λέει, το σκοτάδι φως, λέει ο Καζαντζάκης. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Ωραία.
Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας έδωσες. Και εγώ, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. I love this game. Took me from rags to riches.